Πολύ αγαπημένες μου ψυχούλες. Και πάλι καλώς ήλθατε σε αυτή την ώρα που τόσο φιλόφρονα το κανάλι μας χαρίζει. Είναι η ώρα του Δόξα Σοι ο Θεός. Ξέρω, σε πάρα πολλούς αρέσει η ώρα αυτή την οποία ο καλός Θεός μας χαρίζει για να μπορέσουμε να έχουμε ένα υγιή προβληματισμό, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σκέψη υγιή, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο δύσκολο αυτό δρόμο που λέγεται ζωή, αλλά όχι κακός, υγιός, με αρετή, με ευλογία, με χάρη, με ειρήνη, με χαρά. Να λοιπόν που σήμερα αποφάσισα να σας δείξω κάτι που θα σας μπορέσει να σας προβληματίσει υγιώς, αλλά και να ωφεληθείτε για να μπορέσετε να δυναμώσετε την πίστη σας. Δυναμώσετε την πίστη σας λοιπόν και ελάτε να παρακολουθήσουμε στην όμορφη αυτή ώρα που τόσο φιλόφρονα το κανάλι μας χαρίζει στην αγάπη σας. Και είναι τόσα χρόνια που τη χαρίζει. Και όμως αυτή η εκπομπή με τη χάρη του Θεού προχωράει. Προχωράει και ωφελεί χιλιάδες πτυχές και θα ωφελεί όσο ο Πανάγαθος Θεός μας έχει στη ζωή και μας έχει καλά και έχει καλά και το κανάλι μας και όλους μας. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας προβληματίσω. Να προχωρήσω. Με τι να σας προβληματίσω? Δεν άκουσα καλά? Ναι. Α, θέλετε λοιπόν να προβληματιστείτε στα θέματα της πίστεως. Έχουμε λοιπόν θαυμαστά σημεία. Σημεία και τέρατα, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, να εξαντληθούν σε μία ώρα αυτά τα σημεία. Θα σας ταξιδέψω σε πολλά μέρη. Σε ένα από αυτά είναι ένα μικρό χωριό της Λάρισας που λέγεται Βούνενα. Και βέβαια εκεί είναι ο Άγιος μας Νικόλαος, ο Εμβουνένης, μάρτυρας, μεγάλος και θαυματουργός. Και σε πολλά άλλα μέρη στα οποία θα προβληματιστούμε υγιώς. Έχουμε σήμερα στο πάνελ μας, οπωσδήποτε θα γνωρίζετε, τον παραγωγό μας, παραγωγό του καναλιού μας και τόσο αγαπητό και δημοφιλή σας, τον κύριο Παπαζήση, τον Γιάννη. Καλώς ορίσατε, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά λόγια είναι, καλά λόγια υπάρχουν, όπως και καλές καρδίες υπάρχουν. Και η καρδιά σε καλή είναι και τα λόγια σε καλά είναι. Έχουμε τον πολύ αγαπητό μας κύριο Βοίτση, ο οποίος είναι ιστορικός αναλυτής και βέβαια βαθιά τα αναλύει όλα αυτά τα θέματα και με τη χάρη του Θεού μας τα καταδέσει, τα καταθέτει στην αγάπη σας. Και έχουμε και την ιστορικό και ξεναγό κυρία Κούκουρα, που τόσο αγαπάτε. Καλησπέρα. Κυρία Κούκουρα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα. Την ευχή σας. Την ευχή του Χριστού. Προς λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, για πάρα πολλά. Να σταθούμε λοιπόν, να δώσουμε το λόγο για λίγο στον αγαπητό μας κύριο Παπαζήση, το δημοσιογράφο μας και ιστορικό μας, και να μας πει ορισμένα από τα θαυμαστά σημεία με τα οποία θα έχουμε ένα διάλογο. Ο διάλογος, ξέρετε, γλυκές μου ψυχούλες, καταλήγει πάντοτε στην αλήθεια. Ο διάλογος καταλήγει στην αλήθεια. Προς λοιπόν σε ένα υγιή διάλογο, πείτε μας. Δέσποτα, δεν είναι πιο καλά να μιλήσει η εικόνα, να δείξουμε κάτι που θα προβληματίσει πάρα πολλούς και υγιώς, όπως είπα. Α, ώστε θέτετε λοιπόν ότι τα διοφθαλμοί είναι πιστότεροι των ότων. Το έχετε πει πολλές φορές. Ναι, ας δούμε λοιπόν κάτι, αφού θέλετε. Λοιπόν, για να δούμε. Διοφθαλμοί λοιπόν είναι πιστότεροι. Τι συνέβη και σε ένα χωριό της Ρωσίας. Για να δούμε τι εμφανίστηκε στον ουρανό λοιπόν. Γιατί έχει μεγάλη αξία να το δούμε αυτό. Θα δείτε ένα σταυρό. Все это Владимир Ростовцев запечатлел на свою видеокамеру. Рано утром он собрался на работу, но его автомобиль... Ένας, ο οποίος ζούσε σε ένα χωριό, λέει, ξαφνικά, πάνω από το σπίτι του βρήκε ένα φωτεινό σταυρό, όπως βλέπετε, ολοφώτινο. Και δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι αυτό. Και ξαφνικά πήρε την κάμερα και άρχισε και το κατέγραφε. Εκτός λοιπόν από αυτόν, το είδανε και όλοι τριγύρω οι γείτονες και όλοι θαύμασαν το θαυμαστό αυτό σημείο το οποίο βλέπετε. Είναι το σημείο της εσταυρωμένης αγάπης. Είναι το σημείο του μεγάλου ψυχοραγούντος, του μεγάλου ετοιμοθανάτου όλων των αιώνων. Είναι ο γλυκύτατος Ιησούς ο Χριστός μας,
Το βλέπετε, το έχει πάρει επάνω ακριβώς από το σπίτι του με βίντεο και μας το κατέθεσε. Το εκατέγραψαν και τα ίντερνετ και τα κατεβάσαμε από εκεί. Θα το ξαναδούμε, δείτε το καλά, καλά, καλά. Το βλέπετε, ολοφώτινος ο Σταυρός, ολοζώντανος η γλυκύτητα, ο γλυκής μας Ιησούς Χριστός, ο έρωτας της ψυχής μας, ο γλυκής μας Ιησούς ο Χριστός μας, ο εσταυρωμένος μας ο οποίος μας κοιτάζει. Μας κοιτάζει με εκείνο το βλέμμα και ακτινοσκοπεί μέσα στο θείο, με το θείο του μικροσκόπιο, μέσα στις καρδιές όλων μας. Περιμένει κάτι από μένα, κάτι από εσάς, κάτι από όλους μας. Κύριε Παπαζήση. Το πρώτο που πρέπει να πω, σεβασμιότατε, είναι ότι είδαμε τι ενθουσιασμό το περίγραψε ο συνάδελφος Εκροσίας και εξεπλάγει. Δημοσιογράφος. Ακριβώς. Είναι στις ειδήσεις αυτό, το έδειξαν στις ειδήσεις. Α, το έδειξαν στις ειδήσεις της Ρωσίας. Και το παρουσίασε με μεγάλο ενθουσιασμό. Θα συνέβαινε το ίδιο εδώ? Ιδού το πρώτο ερώτημα. Με τους συναδέρφους εξ Αθηνών. Αν βλέπαμε αυτό το φοβερό ντοκουμέντο σε ένα μεγάλο κανάλι εξ Αθηνών. Πολύ ωραία η θέση σας και η τοποθέτησή σας. Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο. Οι δημοσιογράφοι μας, οι δικοί μας εδώ. Βλέπαν αυτό. Όχι στο κανάλι μας. Το κανάλι μας, δόξα τω Θεώ, εδώ, ναι. Είναι ψηφιακό κανάλι και έχει δώσει τις εξετάσεις του. Εδώ, ναι. Και έχει πάρει τα βραβεία του. Και είναι το πρώτο κανάλι μέσα στη Βόρειο Ελλάδα που λέγεται Εγνατία. Είναι και το δεύτερο τώρα. Και το δεύτερο. Εμείς το λέει ο Νομάρχης, το λένε όλοι. Και το δεύτερο που θέλουμε να πούμε. Είναι μια σωστή τοποθέτηση σας. Βέβαια. Τα μεγάλα κανάλια, τα οποία πρέπει να δείχνουν όλα τα άλλα, τι κάνει η σύγχρονη Μπριζίτ Μπαρντό, τι κάνει ο Μάικλ Τζάσον, αν πέθανε, αν. Τι κάνει. Να τα δείξουν και εκείνα κάποιους τους ενδιαφέρουν. Δεν λέει κανένας, όχι. Προσέξτε. Κάποιους τους ενδιαφέρουν όμως, μην βάζουμε πάνω από όλα αυτά. Αυτά τα θέματα τα οποία άπτονται τη ψυχική σωτηρία τα έχουμε σε δευτερεύουσα θέση. Δυστυχώς. Δηλαδή, είναι υποδέστερα, είναι κατώτερα. Κι όμως είναι τα πρώτα γλυκές μου ψυχούλες. Θα έρθει η ώρα σου. Θα έρθει η ώρα μου. Θα έρθει η ώρα όλων μας. Και δεύτερον, αυτό που θέλω να πω, σεβασμιότατε, είναι το εξής. Προκαλώ οποιονδήποτε φυσικό θέλει να έρθει και να σχηματίσει, αν μπορεί, στον ουρανό αυτό που είδαμε με σύννεφο. Γιατί ήταν σύννεφο αυτό που είδαμε, το οποίο πήρε τη μορφή του σταυρωμένου. Σύμφωνα με τον συνάδελφο Εκροσίας. Σύννεφο και με αυτό που το είδαν εκεί. Προκαλώ λοιπόν όποιον φυσικό θέλει να βγει και να μας πει ότι ναι, μπορώ να το κάνω και να το κάνει να το δούμε. Προκαλώ. Γιατί δεν μπορεί να γίνει από ανθρώπινο χέρι εύκολα αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι αδύνατον. Έχω αυτή την πεποίθηση ότι είναι αδύνατον. Και ποιος μπορεί να πει. Άρα είναι θεοσημεία. Είναι θεοσημεία. Όχι, δεν είναι μοντάζ. Αυτό είναι δεδομένο. Λέμε αν μπορεί να κατασκευαστεί με φυσικό τρόπο. Κάποιος να κάνει ένα σύννεφο και να το δώσει αυτό το σχήμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή με βάση τη λογική δεν γίνεται. Άρα είναι θεοσημεία. Είναι σημάδι από το Θεό. Θεοσημείο. Εσείς, κύριε Βαϊτσί. Εγώ έχω να πω ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και ο Χριστός μας είπε ότι για να ελευθερωθούμε πρέπει να γνωρίσουμε την αλήθεια. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα σημεία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Όλα αυτά τα σημεία έχουν σαν σκοπό, πρώτον, μας δείχνουν την αγάπη του Θεού, ο οποίος δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Είναι πάντα μαζί μας, σε όλες τις στιγμές και προσπαθεί να μας δείξει πράγματα. Μπορεί να ξεφεύγουμε λιγάκι, να ξεχνάμε μάλλον περισσότερο θα έλεγα, γιατί αναλωνόμεθα στην καθημερινότητα, γέροντα. Αυτό είναι το κακό. Κύριε Βοήτση, χαίρομαι διότι εφόσον είστε ιστορικός αναλυτής, η γλώσσα σας είναι γλώσσα θεολόγου αναλυτού. Γι' αυτό και ακριβώς είμαι χαρούμενος. Και η καλή μας κυρία Κούκουρα, τι θα είχε να πει για αυτό το σημείο? Συγκρίνοντας αυτό το σημείο με σημεία που φανερώθηκαν στον ουρανό και στην αρχαιότητα, πιστεύουμε ότι σε κρίσιμα σημεία της ιστορίας του πλανήτη είχαμε πάλι τέτοια δείγματα του μονοθεϊσμού, στον οποίο ένα και μοναδικό Θεό πίστευαν και οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοι μας, τα οποία ήταν ενδεικτικά πριν ή μετά από σοβαρά γεγονότα στον πλανήτη. Επομένως είναι ένα θέλετε σημάδι. Θέλετε να πείτε για τον Απόστολο Παύλο που πήγε στους Αθηναίους και είπε στο βωμό το αγνώστο Θεό. Είχαν για κάποιον άγνωστον Θεό κάποιο βωμό. Βασικά. Και βέβαια κήρυξε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους. Και των αγνώστων Θεών στον πληθυντικό, γιατί οι Αθηναίοι περίμεναν και πολλούς άλλους άγνωστους Θεούς, διότι
είχαν ένα πλουραλισμό στην Αθήνα και πίστευαν ότι μπορεί να έρθουν από διάφορα σημεία άγνωστοι θεοί, τους οποίους δεν γνώριζαν. Επομένως, εκεί έχουμε έναν ορατό άνθρωπο, ο οποίος φέρνει αυτή την πληροφορία και μόνος του προσπαθεί στους Αθηναίους να πει πράγματα τα οποία συνέβησαν αρκετά μακριά τους και να τα εξηγήσει με λόγια. Άρα επειδή στους ανθρώπους την γνώση, τα λόγια, δεν έχουμε τον άγνωστο Θεό, έχουμε τον γνωστό Θεό. Τα λόγια ήταν μακρινά, Άγιε Δέσποτα. Χρειάζεται και εικόνα για να πείσει εκτός από τα λόγια και αυτές οι δύο σημείες είναι και εικόνα στον ουρανό η οποία δίνει μία πληροφορία για τα μέλλοντα γενέστη. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι, σε κάθε φοβερό σημείο που πρόκειται να έρθει ή στον πλανήτη ή στην χώρα, καταδεικνύει. Κύριε Παζήση. Εγώ είπα, για αυτό το θέμα μιλήσαμε. Θέλει να δούμε κάτι ακόμα. Βεβαίως και θα δούμε. Για να δούμε τι έχει έτοιμο εκεί ο σκηνοθέτης μας. Γιατί μια εικόνα στις Σέρες. Να δούμε, ναι. Να δούμε, κύριε σκηνοθέτα, τι έχουμε. Μια εικόνα στις Σέρες, έτσι. Διότι αυτό μην είναι πιστότητα. Εδώ δεν θα χρειαστούμε και τον ήχο και όλα θα το περιγράφουμε εμείς. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να μας δείξει. Λοιπόν, αυτή την εικόνα κάποιος τη ζωγράφησε στις Σέρες και σε λίγο θα δείτε τι συνέβηκε. Είναι ένα βίντεο το οποίο βρήκαμε στο διαδίκτυο και άρχισε να τρέχει αίμα. Εμένα αυτός μου, αυτή η παράσταση φυσικά είναι ο Χριστός. Αλλά μου θυμίζει τον Ρόμπερτ Πάουελ στη σειρά του Φράγκο Τζεφιρέλη. Όμως θα δείτε ότι αρχίζει να τρέχει αίμα συνέχεια από τα μάτια. Θα το δείτε, είναι θαυμαστό και το μαζεύουν συνέχεια με το βαμβάκι. Άντε άλλο ναι, να μου το εξηγήσετε και αυτό τώρα. Να έρθουν οι φυσικοί να μας το εξηγήσουν. Δεν είναι από αυτά που εξηγούνται εύκολα. Και αν θα. Δηλαδή, αν θα σε έβγαζα τον ήχο, δεν θέλω τώρα. Θα ακούσετε πράγματα που οι άνθρωποι τρελάθηκαν. Τσιρίζανε μέσα. Τσιρίζανε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να. Κάτι, γιατί να μην βγάλουν. Γιατί, όχι, γιατί μπορεί να μην θέλουν οι άνθρωποι. Μπορεί να, τους γνωρίσει κάποιος από τη φωνή τους. Δεν έχουμε την έγκρισή τους. Δεν έχουμε την έγκριση των ιδίων. Κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει τις φωνές τους και δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Καταλάβετε. Βλέπετε όμως ότι τρέχει συνεχώς αίμα και το μαζεύουν. Τρέχει συνεχώς αίμα και το μαζεύουν. Είναι κάτι το περίεργο, το φοβερό. Έδειξε σημάδι ο Θεός. Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Ό,τι θέλετε, κυρία Κούκουρα. Επειδή γύρω στον 14ο αιώνα αρχίζει στην Ευρώπη να παρουσιάζεται το θείο πάθος σαν θεατρική παράσταση στους δρόμους τους ευρωπαϊκούς, όπου εκτός από τα πάθη των ανθρώπων με τις τραγωδίες και τις κωμωδίες έχουμε και την αναπαράσταση του θείου δράματος όχι μόνο στο ναό από την Σολέα και από την Αγία Τράπεζα όπου επαναλαμβάνεται καθημερινώς με τα θεία δώρα η επανάληψη του θείου δράματος και της θυσίας. Αυτοί οι οποίοι έπαιξαν κατά καιρούς τον ρόλο του Ιησού σε θεατρικές παραστάσεις είτε στον κινηματογράφο, αργότερα δεν μπόρεσαν να παίξουν άλλους ρόλους στην καριέρα τους, διότι συνέβη κάτι στο εσωτερικό της ψυχής τους που τους ανάγκασε να μείνουν εκεί και να μην υποδηθούν άλλον ρόλο. Επομένως, υπάρχει κάτι που ίσως δεν βλέπουμε την εικόνα του ηθοποιού εδώ, αλλά βλέπουμε ακριβώς την αναπαράσταση του θείου δράματος και με μία ίσως κάποια άλλη διοσημεία ή θεοσημεία στην οποία πίστευαν και οι πρόγονοί μας και πρέπει να πω ότι ο Μέγας